Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε κλίμα, γιατί πολύ βάρη είναι, να δούμε κοσμήματα τα οποία είναι κουραμπιέδες και μελομακάρον. Έτσι μας λένε. Τρώγονται. Δεν ξέρω να μας πει καλεσμένη μας. Κυρία Σμακόπουλου, μην φεύγετε, αυτό να το δείτε. Το θέμα. Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Με συγχωρείτε απλά. Καλημέρα. Για τόση πολιτική συζήτηση. Είναι η κυρία Ελιάνα Νίτσικα. Καλημέρα σε διάστρα κοσμημάτων. Για πείτε μας τώρα και δείξτε μας και τι κάνετε. Άμα πρώτα απ' όλα τα τρώμε, που λέει ο Γιώργος, τα κοσμήματα. Αρχικά να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να μιλήσω για αυτό που κάνω στη τηλεόραση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πρόκειται για μινιατούρες κοσμημάτων, οι οποίες ξεκινάνε από αυτήν εδώ τη μορφή. Για να δούμε. Δηλαδή, πρόκειται για ένα κομμάτι πυλού. Ναι. Το οποίο με τη βοήθεια πολλής φαντασίας και αυτών εδώ των εργαλείων καταλήγουν να έχουν τη μορφή που βλέπετε στο βίντεο. Δηλαδή μελομακάρονα, κουραμπιέδες και άλλα αγαπημένα εδέσματα σε κοσμήματα. Θα τις πάρεις δαχτυλίδι που θα είναι κουραμπιές. Χριστουγέννων, ναι. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε ομορφαίνει ή δεν παχαίνει. Δεν παχαίνει. Πού τα βρίσκουμε αυτά? Αυτά τα φτιάχνω στο σπίτι μου. Είναι δηλαδή η επιχείρησή μου. Φτιάχνω μέσα στο γασίρο σπιτιού μου και τα πουλάω σε ένα διαδικτυακό κατάστημα το οποίο έχω στη Σιμώνη μου, καθώς και σε κάποιες εκθέσεις. Όπως τώρα, για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα θα είμαστε στο παλιό αμαξοστάσιο ΣΥ με άλλους σχεδιαστές και χειροτέχνες. Μάλιστα. Ωραία, να σας πω. Εμένα μου αρέσουν όλα, αλλά θέλω να μας πείτε, εάν, γιατί είναι το μεγάλο δίλημα που θέτουμε. Τι προτιμάει ο κόσμος, μελομακάρονα ή κουραμπιέ? Παιδιά, ακόμα και στα κοσμήματα προτιμούν το μελομακάρονα. Καλά, κάνεις λάθος τώρα. Φοβερό. Ναι, το προτιμάνε. Καμιά φορά όταν δεν μπορούν να διαλέξουν, μου τα κάνουν και χωριστά, ένα σκουλαρίκι κουραμπιέ και ένα σκουλαρίκι μελομακάρονα. Δηλαδή, πέρα από δαχτυλίδια, έχουν και σκουλαρίκια με τα γλυκά πάνω? Φυσικά, ναι, φυσικά, φυσικά. Και είναι πραγματικά η χαρά των ανθρώπων. Δεν φαντάζεστε τι χαρά και τι χαμόγελο προσδίδουν στους ανθρώπους όταν τα βλέπουν. Κυρία Νίτσικα, να είστε καλά. Μπράβο σας για τη δημιουργικότητα. Μας δώσατε και μια άλλη διάσταση για το μελομακάρονο και τον κουραμπιέ που δεν την είχαμε σκεφτεί ομολογουμένως. Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ.